Στην σχολή ναυτικών δοκίμων στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα αλλά και συγκίνηση η τελετή ορκωμοσίας των νέων σημειοφόρων του πολεμικού ναυτικού. Τα ξύφη στους νέους αξιωματικούς επέδωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο προαύριος χώρος της σχολής ναυτικών δοκίμων στο Πειραιά γέμισε με χαρούμενα και υπερήφανα πρόσωπα. Σαρανταρείς νέοι αξιωματικοί έγιναν ένθερμα δεκτοί στη μεγάλη οικογένεια των ενόπλων δυνάμεων από την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία επέδωσε τα ξύφη στους νέους σημεοφόρους. Ορκίζομαι να φυλά το πίστη στην πατρίδα! Να φυλά το πίστη στην πατρίδα! Δώσατε τον όρκο σας υπό τη σκέπη της ελληνικής σημαίας και του Ιερίου Ευαγγελίου. Αισθανόμαστε συγκίνηση, περηφάνεια που ο γιος μας θα υπηρετεί στην πατρίδα, γιατί την αγαπάμε την πατρίδα, την αγαπάμε την Ελλάδα μας. Στην τελετή παρέστη επίσης ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Χαράλαμπος Αθανασίου. Δίπλα στους ορκιστέντες και τις οικογένειές τους, αυτήν την τόσο σημαντική στιγμή, ήταν επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντινάβαρχος Στυλιανός Πετράκης και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Υπτάμενος Γεώργιος Μπλιούμης. Η ιερή πολεμική σημαία της σχολής παραδίδεται κάθε χρόνο από τον αρχηγό των αποφύτων στον αρχηγό της επόμενης τάξης. Αρχηγέ των δοκίμων, σου παραδίδω την πολεμική σημαία της σχολής, την ύλο ιερό των παραδόσεων και των ιδανικών αυτής. Φέτος συνέβη κάτι σπάνιο και ιδιαίτερα συγκινητικό. Ο αρχηγός της τάξης 2021, Βασίλης Βαλινδράς, παρέδωσε τη σημαία στον αδερφό του, ο οποίος είναι ο αρχηγός της επόμενης τάξης, τριτοετής δόκιμος, Σταύρος Βαλινδράς. Και υποσχόμαστε ότι θα τιμήσουμε τους γραφτούς και άμα τους κρατώνται τους φωνείς και θα φανούμε αντάξομαι και μετέρους. Πάντα ήμουν ενθουσιασμένη και ευχαριστούσα τον Θεό για το δώρο να έχουμε τρία παιδιά. Και τώρα αυτή τη μέρα ιδιαίτερα, ξεχωριστή ημέρα για μας. Είναι πολύ πολύ μεγάλη τιμή. Πάντα καμαρώνομαι ιδιαίτερα σήμερα.